Χωρίς την παρουσία δημοτικών συμβούλων από τις αντιπολιτεύσεις πλην του Σταμάτη Σαραντινού από τη Δημοτική Παράταξη Χίος μπροστά που ψήφισε Λευκό, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δημοχείου σήμερα το μεσημέρι, εξετάζοντας μεταξύ άλλων θεμάτων και την τιμολόγηση για τα ανταποδοτικά τέλη του 2022. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Γιώργο Μπελέγρη, για το 2022 η μείωση οφείλεται στην εφαρμογή της περσινής μείωσης που καθυστέρησε να φτάσει στους λογαριασμούς των καταναλωτών. Στο έτος 2022 η Δημοτική Αρχή προτείνει μια μείωση της τάξης του 6% στα οικιακά τέλη και μια μείωση της τάξης του 12% στα επαγγελματικά τέλη, η οποία οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην καθυστέρηση της εφαρμογής της 721 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 2020. Όπως θα δείτε στην εισήγηση, στις πρώτες σελίδες αναφέρομαι το τι ισχύει αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε ισχύει ο συντελεστής 1,65 για όλο το Δημοχείο, εκτός από την Αμανή, Αμάδες, Βίκη, Καμπιάς, Αρτούντα και Πιτιός, οι οποίοι είναι στο συντελεστή 1. Και πάμε στην επαγγελματική χρήση, στο οποίο ισχύει ο συντελεστής 2,5 ευρώ ανά τετραγωνικών στη Δημοτική Ενότητα Χίου, 2 στον Άγιο Μινά, Βροντάδο, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Αυγόνιμα, Ανάβατο, Καριές, Πυργή, Λυθή και Καταράκτη και 1,70 στα Αμανή, Καμπόχωρα, Μαστικοχώρια, Ιωνία, Σικιάδα, Σιδηρούντα, Αμάδες, Βίκη, Καμπιάς, Παρτούντα και Πιτιός. Να θυμίσω ότι έχουμε στους μη στεγασμένους επαγγελματικούς χώρους στο συντελεστή του 1%, όπως επίσης ένα έχει και το Γενικό Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου και έχουμε πλήρη απαλλαγή στην Κιβωτό του Κόσμου και στις ευπαθείς ομάδες ΑΜΕΑ, Πολύτεκνη, Άποροι και στους τρίτεκνους με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια του κοινωνικού παντοπολίου. Ο κ. Μπελέγρης υπογράμμισε ότι οι μειώσεις αυτές επιστρέφουν στους δημότες τα χρωστούμενα από την περσινή χρονιά, ενώ οι απαλλαγές στα ανταποδοτικά στοιχείουν στο Δήμο 61.272 ευρώ, την ώρα που τα εκτιμόμενα έσοδα για το 2022 φτάνουν στα 5.956.231 ευρώ. Η τιμολόγηση των ανταποδοτικών θα συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη Τετάρτη. Λέμε λοιπόν ότι όλες αυτές οι απαλλαγές κοστίζουν για την οικιακή χρήση 24.100 ευρώ. Όσον αφορά την επαγγελματική χρήση, κοστίζουν 27.172 ευρώ. Εδώ να θυμίσω ότι είχαμε ψηφίσει και το χαμηλό συντελεστή για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, αρτοποιία, βιοτεχνίες, χαρτοποιίες κτλ. Το σύνολο λοιπόν των απαλλαγών στοιχίζουν στα ανταποδοτικά 51.272 ευρώ. Στην πρόβλεψη που κάνουμε για το 2022 έχουμε βάλει 600.000. Αν γυρίσετε στην επόμενη σελίδα, το εξηγούμε αναλυτικά ότι το χρηματικό υπόλοιπο των 600.000 δικαιολογείται ως εξής. Στις 16 του Σεπτέμβρη ανερχόταν ήδη στις 474.193 και στο 32/11 το ποσό είναι 127.000. Επίσης αναμένεται να βεβαιωθούν ως το τέλος του έτους κατάλογοι αξίας 125.000 συν 25.000 που θα βεβαιωθούν έως το τέλος του έτους. Άρα λοιπόν και αυτό το ποσό των 600.000 είναι επίσης ρεαλιστικό. Καταλήγοντας θέλω να πω ότι η εκτίμηση των εισπράξεων έως τις 31/12 του 2021 ανέρχεται στο ποσό των 8.188 ευρώ. Η πρόβλεψη για το 2022 είναι 8.368.000. Στις επόμενες σελίδες είναι ο προϋπολογισμός της καθαριότητας, στον οποίο δεν θα αναφερθώ, θα μιλήσει ο κύριος αναγνώστου. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω είναι πώς προέκυψε αυτή η μείωση, στην οποία προτείνομαι στην Οικονομική Επιτροπή, αλλά μετέπειτα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, την οποία θα ψηφίσουμε.